Καλημέρα σα. Καλημέρα. Είμαι ο υπογραφέα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για να κάνετε την αυτοαποκορύφωση. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσα είναι όλα τα στοιχεία μου. Όλα τα πάντα. Θα πρέπει να σα ενημερώσω εγώ για κάτι ή θα τα στείλω ηλεκτρονικά. Όχι, όχι, ηλεκτρονικά θα το κάνετε. Το πήρα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι θα πρέπει όλοι να απογραφούμε, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, πόσοι είμαστε, να ξέρει και το κράτος ποια πόλη είναι, σε τι κατάσταση βρίσκεται και όλα τα υπόλοιπα. Εάν είμαστε σωστά μετρημένοι, είμαστε και κερδισμένοι όλοι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, γιατί από τους αριθμούς αυτούς βγαίνουν πάρα πολλές σπουδαίες αποφάσεις, από τις χρηματοδοτήσεις που παίρνουμε, για την καθημερινότητά μας. 2021, έτος απογραφής πληθυσμού κατοικιών. Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο συμπληρώνουμε το ερωτηματολόγιο. Διαμορφώνουμε το μέλλον της περιοχής μας και ολόκληρης της χώρας. Ποιες είναι οι ερωτήσεις που κάνουν στους πολίτες? Καταρχάς είναι για την κατοικία. Για κάποιες ανέσεις που έχει η κατοικία. Δηλαδή να μας πείτε έτσι λίγο. Ναι, είναι χρονολογία κατασκευής της κατοικίας, αν είναι δευτερεύουσα, κύρια, εξοχική κατοικία, αν είναι υπάρχει δίκτυο υδροδότησης, εάν έχει ανέσεις θέρμανση, ψύξη, θερμομόνωση, πάρκινα για τα αυτοκίνητα. Και μετά είναι τα στοιχεία που ρωτάμε για το άτομο. Ναι. Τα βασικά είναι πότε γεννηθήκανε, ναι, τι γνώσεις έχουνε, ποια είναι η επαγγελματική τους κατάσταση. Ναι. Και ένα από τα κυριότερα ερωτήματα που μας επιβάλλεται τώρα και να δώσουμε και εμείς ιδιαίτερη προσοχή, αλλά οφείλουν όλοι οι πολίτες, όλοι όσοι κατοικούν σε όλη την Ελλάδα, ναι, είναι το θέμα των σεισμοπλήκτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, που πρέπει να δηλώσουν όσοι βρίσκονται στο Δήμο Ηρακλείου και μένουν στα σπίτια μας οι σεισμόπληκτοι, να το δηλώσουν, να το καταγράψουν. Υπάρχει ερώτηση, γιατί θεωρούνται φιλοξενούμενοι σε κάποια κατοικία στο Δήμο Ηρακλείου. Απογραφόμαστε ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή μας ή με τη βοήθεια του απογραφέα στην κατοικία μας. Δεν ρωτάμε ούτε για τη θρησκεία, ούτε για τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά. Ναι. Επομένως, είναι όλα... Μόνο η ηλικία μπορείς να πεις ότι είναι κάτι προσωπικό. Αρνούνται να πούν την ηλικία τους? Όχι ιδιαίτερα. Όχι, τα λένε. Ναι, τα λένε. Συμμετέχουμε στην απογραφή, στηρίζουμε το μέλλον γιατί όλοι μετράμε. Επίσης, υπάρχει και ένα ξεχωριστό έντυπο για τους ανθρώπους μας που φύγανε στο εξωτερικό και υπάρχει ημερομηνία χαρακτηριστική το 2010, που είναι να μάθουμε να μετρηθούμε τελικά, να μετρήσουμε πόσοι άνθρωποι δικοί μας φύγανε στο εξωτερικό. Πόσα κτίρια υπάρχουν, πόσο παλιά είναι και με τι υλικά έχουν κατασκευαστεί. Εδώ στο νομό μας δεν έχουν γίνει ιδιαίτερα ευτράπελα, γιατί οι άνθρωποι μας, οι απογραφείς, περνάνε από τα σπίτια, είναι ακόμα καλός ο καιρός, είναι όσο μπορούμε, τους έχουμε πει να βγαίνουν έξω μέρα. Ναι. Δεν έχει γίνει κάτι ιδιαίτερο. Αρνητές υπάρχουν, ναι, και προσπαθούν με την ευγένεια και τη διακριτικότητα να μπορέσουν να τους πείσουν να αφήσουν το φάκελο και να κάνει μετά ο καθένας ό,τι πιστεύει καλύτερα για τον οικοκυριό του. Τα αποτελέσματα της απογραφής συνθέτουν την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας. Γιατί η απογραφή είμαστε εμείς. Γιατί όλοι μετράμε. Γεννούν οι απογραφές. Εγώ τσίκαμα. Εγώ ήρθε. Νεαρό και του δούκου τα καταστοιχεί τα πάντα. Ναι, σας ήρθε λοιπόν ένας υπάλληλος και σας είπα ότι είμαι από την Ελστάτ. Ναι. Και είπε ο άνθρωπος, το κοπέλι μας είδε του χωριού είναι τα πάντα όλα, δεν είναι άγνωστο δηλαδή. Ναι. Και... Ήταν πολλές ερωτήσεις. Μας είχαμε πόσο χρονό είσαι, πού δούλευες, αυτά.